σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ο 45χρονος Ισπανός τουρίστας που ακροτηριάστηκε, καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο φαράγγι της Αμαριάς είχε την ατυχία να βρεθεί στο σημείο που κατέπεσε έχοντας αποκολληθεί τμήμα βράχου μετά από σεισμική δόνηση λίγο πριν τις 11 χθες το πρωί στα Χανιά με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Σούγιας. It was very weird. It was my first earthquake, and then we heard the rocks, and we didn't know what was happening. So we went downstairs, and then we heard that it was an earthquake. Feeling dizzy, and there was someone from the crew coming downstairs with a cask, and he said, "Are you okay? So you have water? Are you okay? You are sure you can make it?" Ο 45χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ακροτηριάστηκε από το σημείο του Άνω Μυρού. Με την κατάστασή του και λόγω της αιμορραγίας να παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό από γιατρούς και νοσηλευτές μετά το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο επιβλήθη μετά τη μεταφορά του με ελικόπτερο από την Αγία Ρουμέλη. Και γι' αυτό κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός για να πάνε από την Αγία Ρουμέλη να τον παραλάβουν, ώστε να μπορεί το ελικόπτερο συνέχεια από την Αγία Ρουμέλη να μπορεί να κάνει την μεταφορά του ασθενή. We heard the helicopters like hour after, but what they can, it's hard to get anyone down there. Η σεισμική δόνηση των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ βρήκε τον άτυχο άνδρα περίπου στο μέσο του φαραγγιού και για το λόγο αυτό τόσο η προσπάθεια προσέγγισής του όσο και μεταφοράς του ήταν δύσκολη. Πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ και εθελοντές μετέφεραν τον Ισπανό στην Αγία Ρουμέλη όπου με ελικόπτερο τον παρέλαβαν μεταφέροντάς τον το μεσημέρι στο νοσοκομείο με συντριπτικά τραύματα στο πόδι και ακατάσχετη αιμορραγία. Ήρθαν από παντού, πυροσβεστική, αστυνομία, οι δικοί μας μπήκανε. Αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό, στήθηκε επιχείρηση εκένωσης του φαραγγιού από τους 600 και πλέον περιπατητές που βρίσκονταν εντός, ενώ για λόγους ασφαλείας, τόσο το φαράγγι της Αμαριάς, όπως και όλα τα φαράγγια της Κρήτης, και σήμερα παρέμειναν κλειστά υπό το φόβο της πιθανότητας κατολιστήσεων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε μπορούμε να κάνουμε τεχνικά έργα μέσα στα φαράγγια, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα ακυρώσει τη φυσιογνωμία του φαραγγιού. Απαγορεύεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Που δεν μπορούμε να το κάνουμε τις περισσότερες φορές, γιατί είναι τεχνικά δύσκολο και προϋποθέτει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ξεκάθαρος ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι η πολιτική προστασία μέσω του 112 έστειλε οδηγία και για όσους αυτές τις μέρες βρίσκονται κυρίως στα νότια της Κρήτης, σε σημεία που παρατηρούνται κατολιστήσεις, πως πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάντως, η σεισμική ακολουθία φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά, με σεισμικές δονήσεις μετά τα 4,9 Ρίχτερ, που δείχνουν να εκτονώνουν την ένταση του φαινομένου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συνέχεια του δεν παρατηρείται από τους επιστήμονες.